Η διαδρομή της άρνησης ολοκληρώθηκε. Περπατήσαμε, φοβηθήκαμε, κρίναμε, συγκρίναμε και ελευθερωθήκαμε. Όλα αυτά έγιναν μέσα από τη θέλησή μας να αγιωθεί η αλήθεια στη γη. Όσοι ακολούθησαν τη διαδρομή, τώρα φτάνουν στην επιλογή. Όσοι δεν ακολούθησαν, χρειάζεται να λάβουν την αίσθηση και να επιλέξουν. Έτσι, από σήμερα γεννιέται η θέληση. Γεννιέται η δύναμή της. Αυτή γιώθηκε σήμερα το μεσημέρι. Σήμερα το μεσημέρι έλαβα τη δύναμη της θέλησης και τη διαδρομή των ανθρώπων να περάσουν μέσα σε αυτήν, αφού πρώτα επιλέξουν. Δεν υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα μείνεις στο ψέμα σου και στο παρελθόν σου, και αυτό μία θέληση είναι. Ή θα δεις την αλλαγή και θα αναζητήσεις τη θετικότητα. Ο φόβος του ανθρώπου μέχρι σήμερα μη χαθεί, μη χάσει την αλήθεια, μη χάσει μια διαδρομή, μη χάσει ό,τι έκανε, τον οδηγούσε να αρνείται τη θέλησή του. Έτσι από σήμερα ανοίγει μια νέα διαδρομή, η οποία έχει τη δύναμη της θέλησης. Αυτός που θέλει να έχει, θα αναζητήσει όλα όσα υπάρχουν μέσα του και θα ελευθερωθεί. Αυτός που δεν θέλει να έχει, θα περιστρέφεται γύρω από μία άρνηση και μία δικαιολογία. Έτσι θα επιλέξεις ως άνθρωπος ή να παραμείνεις στα συναισθήματα ή να αναζητήσεις τα αισθήματα. Χρειάζεται να δεις το λόγο που ζεις. Αν ζεις για σένα, για τη γη ή για τους ανθρώπους. Αν ζεις για σένα, έχεις να κάνεις ένα έργο. Άρα χρειάζεσαι τη θέλησή σου και τη δύναμή σου. Αν όμως ζεις για τους άλλους, ο φόβος σου να μην αφήσεις τη γη θα είναι αυτός που θα σε οδηγεί και θα σου καταλαμβάνει τη θέλησή σου. Έτσι λοιπόν σήμερα το μεσημέρι μου δόθηκε η δύναμη της θέλησης για τον άνθρωπο και εγώ τη γύρωσα στη γη. Άνοιξε ένα μέρος αυτής για να μπορούν οι άνθρωποι να λάβουν την αίσθηση αυτής της θέλησης. Τη θέληση θα την φτάσεις στην αγάπη για να ολοκληρωθείς ή θα την πας στο νου σου για να χαθείς. Έτσι επειδή η θέληση είναι η ζωή του ανθρώπου, περνάει μέσα από την αγάπη, πηγαίνει στο θέλω και κατεβαίνει στην ψυχή. Μέχρι τώρα το όφελος της ψυχής ήταν μόνο τα συναισθήματα. Δηλαδή αυτό που γνωρίζουν οι ψυχές είναι τη βία. Για να μπορέσουν να αφήσουν τη βία, συνδυάζουν
τη σιωπή. Όμως η αλήθεια είναι η έκφραση. Έτσι χρειάζεται με τη θέλησή του ο άνθρωπος να αλλάξει το πεδίο της ψυχής του. Του έδωσες μέχρι τώρα βία και τώρα χρειάζεται με αυτή τη δύναμη που γιώθηκε στη γη να λάβεις αγάπη από την αγάπη σου, να την οδηγήσεις στο θέλος σου, να ενωθείς δηλαδή εσωτερικά και μέσα από τη ροή σου να φτάσεις στην ψυχή σου και να την αλλάξεις εσύ. Να αδειάσει δηλαδή ό,τι παρελθόν υπάρχει από προηγούμενες ζωές και να τις δίνεις μόνο ουσία. Η ουσία είναι το όφελος που έχει ο άνθρωπος. Εάν πεις 10 κουβέντες, η μία έχει ουσία. Οι άλλες έχουν τον τρόπο για να καταλάβεις. Άρα η ψυχή θέλει τη μία. Ο νους θέλει τις 9. Με ποιο τρόπο τώρα θα καταλάβεις ότι είσαι στη θέλησή σου? Και περπατάς. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να δεις το ψεύτικο κλάμα σου και το ψεύτικο γέλιο σου. Χρειάζεται να δεις όλα τα συναισθήματα που γνωρίζεις και να δεις τι από όλα αυτά ακόμα είναι υπαρκτό μέσα σου. Αν τα δεις, τότε με τη θέλησή σου μπορείς να τα αφήσεις. Εάν δεν τα βλέπεις και τα αρνείσαι, τότε η θέλησή σου κοιμάται. Έτσι το θέλος σου είναι υποθετικό και η αγάπη είναι η λύπηση για τον εαυτό σου. Εάν όμως είσαι μες στη θέλησή σου, θα βλέπεις, θα αναγνωρίζεις, θα θυμώνεις, θα αποδέχεσαι αυτό που συμβαίνει και ό,τι αφήνεις θα γίνεται αλλαγή και ουσία στην ψυχή σου. Έτσι η θέληση σου αφήνει μία ελευθερία γύρω σου, να γίνεσαι ελεύθερος και πλούσιος. Πλούσιος από αισθήματα, επειδή κάθε αναγνώριση θα σου αφαιρεί από το πεδίο της ψυχής σου ένα βάρος και θα μπαίνει στη θέση τους μία αίσθηση. Χρειάζεται να αισθάνεσαι αν κάτι θέλεις να το κάνεις ή όχι. Αν αυτό το παραβιάσεις, τότε η θέλησή σου είναι ανύπαρκτη, δηλαδή κοιμάται. Αν όμως το θέλω σου το νιώσεις και το εκφράσεις ή το εκπληρώσεις, τότε η θέλησή σου έχει κάνει ένα βήμα προς την ελευθερία της ψυχής σου. Έτσι ότι με ό,τι μέχρι τώρα λάμβανες, χρειάζεται να το αφήσεις. Και να λαμβάνεις μόνο από αυτό που νιώθεις και αισθάνεσαι. Όσοι ακόμα κλαίνε, σημαίνει ότι ό,τι έχουν λάβει, το έχουν περάσει στο νου τους.
Όσοι ακόμα γελάνε, είναι αυτοί που ό,τι έχουν λάβει, το έχουν φοβηθεί. Όσοι όμως βλέπουν και νιώθουν, είναι αυτοί που έχουν θέληση. Μη συγκριθείτε, απλά δείτε. Ο καθένας χρειάζεται να κοιτάει μόνο τον εαυτό του και να δει τις επιλογές του. Αν ζει για εκείνον ή αν ζει για τους άλλους και τη γη. Το κοινωνικό περιβάλλον, η κοινωνία, η θρησκεία, οι άνθρωποι, οι πατρίδες, όλα είναι έξω από εσένα. Έτσι αυτό που ζητάει σήμερα η δύναμη της θέλησης είναι να τη δεις και να τη νιώσεις. Αυτό είναι το όφελό σου. Με αυτό θα περπατήσεις. Είναι η ουσία της ζωής σου. Ακόμα και αν η θέληση έχει μέσα την άρνηση, χρειάζεται να το αποδεχτείς. Εγώ είμαι μέχρι εδώ. Αν έχει την ανάπτυξη, χρειάζεται να το δεις και να αρχίσεις βήμα-βήμα, να αφήνεις και να λαμβάνεις. Έτσι έχεις να σου δώσεις αξίες και θέσεις της ζωής αυτής που ζεις. Η θέληση σε οδηγεί στη θέση σου και η αξία σου σε οδηγεί στην ουσία της ζωής σου. Έτσι χρειάζεται να ελευθερωθείς. Όλοι έχουν το δρόμο τους και εσύ το δικό σου. Επιλογή. Για να δεις τη θέλησή σου. Η ζωή ολοκληρώνεται. Το όφελος είναι αυτό που μένει μέσα στη ζωή. Έτσι για να ολοκληρωθεί η ζωή χρειάζεται το όφελος. Και έτσι όταν θελήσεις να φύγεις από τη γη, φεύγεις με όφελος. Όταν δεν έχεις όφελος και θελήσεις να φύγεις, φεύγεις με ενοχή. Ό,τι είναι για μένα, εγώ το νιώθω, εγώ το γνωρίζω. Χρειάζεται να γνωρίζετε ότι η θέληση μέσα έχει μόνο ελευθερία.
Δεν έχει φόβο, δεν έχει συναισθήματα. Είσαι ελεύθερος να κάνεις όποια επιλογή θέλεις. Όμως χρειάζεται να βλέπεις κάτι που ολοκληρώνεται ή κάτι που έχεις επιλέξει και να αποδέχεσαι τη θέλησή σου. Έτσι αυτή θα παραμένει ζωντανή και θα έχει τη δύναμη που τώρα υπάρχει στη γη. Η θέληση από τη γέννησή της ως γέννημα είχε δύναμη. Με αυτό που συμβαίνει σήμερα, έχει δύναμη και ουσία. Μέσα από το «δεν αναγνωρίζω τη θέλησή μου, αλλά τη ζω», ο άνθρωπος αποδυνάμωσε τη θέλησή του. Τώρα όμως η θέληση θα είναι υπαρκτή. Ακόμα και αυτός που θα ζει στην άρνηση, θα μπορεί να τη βλέπει. Ό,τι επιλέγεις, έχει πρώτα τη θέλησή σου και μετά ό,τι άλλο εσύ πιστεύεις. Ακόμα και αν θέλεις να είσαι άνεργος, να είσαι φτωχός, να είσαι πλούσιος, έχει τη θέλησή σου. Και έχει και τη δική σου επιλογή. Αυτό χρειάζεται να το αναγνωρίσεις εσένα. Γιατί έτσι θα αναγνωρίσεις και τη θέλησή σου. Θέλω να είμαι και να υπάρχω. Με ουσία και ζωή στη γη. Αυτό είναι η θέλησή μου. Χρειάζεται να γνωρίζετε ότι η θέληση είναι μόνο για εσάς. Έχει το πρώτο στοιχείο «Είμαι ό,τι έχω θελήσει». Το δεύτερο στοιχείο «Είμαι ό,τι ζω». Το τρίτο στοιχείο «Είμαι ό,τι επιλέγω». Έτσι μέσα από εκεί υπάρχουν αλήθειες που ενώ τις γνωρίζετε, δεν τις αναγνωρίζετε. Επειδή η θέληση είναι στην άρνηση. Χρειάζεται να παρατηρήσεις, να νιώσεις, για να αποδεχτείς αυτό που έχεις. Αν η θέληση γίνει συναισθήματα, τότε τη δύναμη την παίρνει ο νους. Αν η θέληση γίνει αίσθημα, τότε τη δύναμη την παίρνει η ψυχή. Έτσι, ό,τι αναγνωρίζεις μέσα από αυτό που ζεις, χρειάζεται να αναγνωρίζεις και την ψυχή σου και το νου σου. Αν πεις «εγώ θέλω τη θέληση να την πάρει η ψυχή μου», έχει απαντήσει ο νου σου. Αν δεις τη θέλησή σου, που την οδηγείς, τότε έχεις απαντήσει εσύ. Άρα ο νους τρέχει, εσύ βλέπεις.
Και επειδή μέσα από το θυμό που έζησε η ανθρωπότητα, ο άνθρωπος τυφλώθηκε και τρελάθηκε, τώρα ήρθε η ώρα ο άνθρωπος να βλέπει, να επιλέγει και να ζει. Άρα όσοι φύγουν θα φύγουν με τη θέλησή τους και όσοι μείνουν θα μείνουν με τη θέλησή τους. Αυτή η διαδρομή έχει την ιδιότητα για τον άνθρωπο να μπει στην κυριότητά του. Ο άνθρωπος που γίνεται κύριος του εαυτού του δεν χρειάζεται τίποτα από τον άλλον άνθρωπο γιατί ο ίδιος τα έχει μέσα του. Έτσι αυτή η διαδρομή οδηγεί τον άνθρωπο να φτάσει στην κυριότητά του και μέσα από τη θέλησή του να απλωθεί αυτό και στην ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα είσαι εσύ ένας άνθρωπος. Αν υπάρχει ένας Κύριος σε κάθε σημείο της γης, τότε αυτή η ελευθερία ως ενέργεια απλώνεται και ο άνθρωπος σε ασυνείδητο επίπεδο ψάχνει την κυριότητά του. Δηλαδή στην ουσία ξυπνάει η θέλησή του για τη ζωή με ουσία. Αυτό χρειάζεται να γίνει και αυτό γίνεται μέσα από τη θέλησή σου. Και ολοκληρώνω με την επιλογή. Βλέποντας την επιλογή της ικανοποίησης και την επιλογή του όφελους, χρειάζεται να μείνεις να νιώσεις και αυτό που θα σε οδηγήσει είναι το είναι σου. Και τα δύο για τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή έχουν αξία. Αυτός που θα ικανοποιηθεί πιστεύει ότι ωφελήθηκε. Και αυτός που ωφελήθηκε φοβάται την ικανοποίηση. Έτσι όταν νιώσεις αυτή την επιλογή, η θέληση θα σου δείξει τη διαδρομή σου. Σήμερα μου δόθηκε όσο είμαι στη γη να γιώνω δύναμη για αυτούς που θέλουν να λάβουν.
Και για το Δαβίδ μου είπε ότι θα απλώσει την αίσθηση αυτή που οι άνθρωποι δεν έχουν ζήσει. Για όσο είμαι στη γη, εγώ η Μανουηλίδου Χριστίνα, θα γιώνω φως, δύναμη και τη θέληση του Θεού. Όσο ο άνθρωπος δει, αναγνωρίσει και αποδεχτεί τη διαδρομή του. Ολοκληρώνω και ολοκληρώνομαι.